Στι φυλακέ Γρεβενών, από όπου αποφυλακίστηκε στι 22 Απριλίου, βρίσκεται και πάλι από σήμερα ο παιδεραστή του Ρεθύμνου Νίκο Ιραγάκη. Η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Δυτική Μακεδονία, που είδε χθε το φω τη δημοσιότητα, μόνο ικανοποίηση θα μπορούσε να προκαλέσει στο νομικό κόσμο του Ρεθύμνου και ανακούφιση στην τοπική κοινωνία, που εννέα χρόνια μετά τη σύλληψη του πρώην προπονητή μπάσκετ αγοριών, ακόμα μετρά πληγέ. Η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών ικανοποιεί και το κοινό περιδικαίου αίσθημα, αλλά και προστατεύει την κοινωνία από μια δυναμική απειλή, όπω έχω πει, διότι αυτό ο άνθρωπο εξακολουθεί να είναι αμετανόητο και δεν έχει ζητήσει συγγνώμη από τα θύματα του. Η σύλληψη του παιδεραστή έγινε έπειτα από την έφεση που είχε ασκήσει και η οποία έγινε αποδεκτή από το Δικαστικό Συμβούλιο ο εισαγγελέα Εφετών Δυτική Μακεδονία κατά του βουλεύματο με το οποίο ο Πεδεραστής είχε αποφυλακιστεί με όρου. Με βάση το σκεπτικό της απόφασης, ο Σιρεγάκης στην πραγματικότητα δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις που όριζε ο νόμος για την υφόρον απόλυση κατά δίκου από τις φυλακές. Δεν μπορεί να τύχουν ευεργετημάτων με νομοσχέδιο, με νόμο που αποσκοπούσε στην αποσυμφόρηση των φυλακών και να αφήνονται ελεύθεροι εγκληματίες αυτού του τύπου και αυτού του είδους. Η δικαιοσύνη για μια ακόμα φορά έπραξε το καθήκον τη. Όπω είχε επιβάλει 401 χρόνια κάθεξη, η δικαιοσύνη ήλθε, εξέτασε την υπόθεση και αποφάσισε ότι η θέση του, όπω είχα πει από την αρχή, είναι στη φυλακή. Όποιο οδηγήθηκε. Ο Νίκο Ιραγάκη είχε καταδικαστεί το 2016 σε δεύτερο βαθμό σε κάθερξη 401 ετών, ενώ όταν αποφυλακίστηκε με όρου στι 22 Απριλίου, είχε μόλι εκτίσει 7 χρόνια και 10 μήνε. Μάλιστα, η αποφυλάκηση του ανθρώπου αυτού είχε ταρακουνήσει θέμελα την τοπική κοινωνία και ειδικότερα τι οικογένειε των δεκάδων θυμάτων του που ακόμα δεν έχουν συνέλθει από το κακό που προκάλεσε. Θυμίζουμε ότι ο Νίκο Ιραγάκη κατηγορείται για παιδεραστία σε βάρο 36 ενήλικων ακοριών στο Ρέθμνο, ενώ το από την ημέρα τη αποφυλάκηση του μέχρι και σήμερα που επέστρεψε εκ νέου στο σοφρονιστικό κατάστημα των Κρεβενών, διέμενε στη Θεσσαλονίκη.